Σε αυτό το σημείο πάμε μέσω Skype να συναντήσουμε τη Λέτα Καλαμαρά στο καθημερινό μας ραντεβού. Λέτα, καλημέρα από τον Περισσό, σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα Νέστη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Και να πάρω λοιπόν τη σκυτάλη για το εμπόριο από σένα και να πω ότι τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών αναφορικά με τις επιδόσεις των πωλήσεων κατά την περίοδο των εκτόσεων είναι απογοητευτικά. 8 στους 10 εμπόρους της Αθήνας με στάσιμο ή μικρότερο τζίρο. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης που γίνεται συστηματικά αυτή την περίοδο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και όπως τονίζεται στην ανάλυση, προβληματισμός, αγωνία, αναμονή για το τι μέλη γενέστε. Περιμένανε κάτι διαφορετικό, Λέτα, να συμβεί αυτό το καλοκαίρι? Ναι, μπορεί. Ναι. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Και λόγω τουρισμού και λόγω υψηλών μεγάλης εκπτωτικής περίοδου και σίγουρα λόγω καλοκαιριού, εφορίας, τέλος πάντων τα εισοδήματα, αν πούμε ότι ο τουριστικός τομέας απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έστω εποχικά, αν και πλέον έχει παραταθεί η τουριστική διάρκεια, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Λοιπόν, σημαίνει ότι κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να δαπανίσουν κάτι τις παραπάνω. Άραγε, αυτό το οποίο έχει γραφτεί και υποθεί ότι οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και τζιράρων δεν ισχύει τελικά. Δεν αποδεικνύεται από τα νούμερα. Φέτος δεν το είδαμε. Δεν το είδαμε. Τόσο πολύ. Μπράβο. Φέτος, βέβαια, είναι ακόμα περιμένουμε να δούμε και τα στοιχεία Ιουλίου-Αυγούστου. Εντάξει. Ναι. Το έχουμε πει αυτό. Είναι πολύ σημαντικά. Να δούμε πώς κινήθηκε η αγορά, η τουριστική τουλάχιστον, μάλλον η κατακεφαλήν τουριστική δαπάνη, πώς έχει διαμορφωθεί. Μέχρι τώρα είναι χαμηλότερα από πέρυσι. Ναι. Το είχαμε πει και στις προηγούμενες συνδέσεις μας. Όμως, εστιάζοντας τώρα στο λιανικό εμπόριο, κατά την εκπτωτική περίοδο, με βάση πάντα τα στοιχεία του εμπορικού συλλόγου, και είναι εξαμηνία η έκθεση, εντάξει. Ναι. Περιλαμβάνει δηλαδή μεγαλύτερο διάστημα. Δείχνει ότι η έλλειψη διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος και η αύξηση τιμών στα τρόφιμα έχουν πλήξει την κατανάλωση. Να πούμε ότι με βάση τα στοιχεία του ΩΣΑ που βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών του ΕΒΕΑ, έχει δώσει μείωση της κατακεφαλήν δαπάνης, της κατακεφαλήν μάλλον του κατακεφαλήν εισοδήματος των Ελλήνων στο πρώτο εξάμηνο του 2024, γεγονός που φαίνεται ότι αντικατοπτρίζεται και στην αγοραστική δύναμη και στη δαπάνη. Και αυτά είναι στοιχεία διεθνή, δεν είναι στοιχεία που τα λέει ένας εργανισμός ελληνικός ή τέλος πάντων είναι εκθέσεις εσωτερικές δικές μας. Η μελέτη του ΩΣΑ τονίζει ότι το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα σε πραγματικές τιμές μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2024 κατά 1,9% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2023. Παρά το γεγονός ότι το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση κατά 0,9%. Αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες, η δυνατότητα αγορών είναι πολύ περιορισμένη και μειώνεται. Να μείνουμε λίγο στον Εμπορικό Σύλλογο, να πούμε ότι περισσότεροι λοιπόν από ένα στους δύο δήλωσαν χειρότερο τζίρο σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμεινο του 23. Ένα στους πέντε είδε ίδια ταμεία και πολύ λίγοι, ένα στους πέντε, 21%, δήλωσαν μικρή αύξηση. Γι' αυτό και βγαίνει ένα ρεζουμέ τελικό, 8 στους 10 χειρότερο ή ίδιο τζίρο σε σχέση με πέρυσι. Και όπως λέει και ο κύριος Καφούνης, που είναι ο επικεφαλής του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, μιλάμε για μάχη πλέον επιβίωσης και σκληρού ανταγωνισμού. Έτσι. Και να πω εδώ ένα παραπολιτικό που προέκυψε και από τη συνέντευξη τύπου με τον Όμιλο, στον Όμιλο Φουρλία στις αρχές της εβδομάδας, κάνοντας έτσι έναν απολογισμό των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο τώρα και πριν από και στις αρχές του 20 σχεδόν χρόνια, μάλλον 10 χρόνια, 15 χρόνια πριν, βλέπουμε ότι οι ελληνικές αλυσίδες είναι πολύ λιγότερες σε σύγκριση με εκείνες των προηγούμενων χρόνων. Έτσι. Ο ανταγωνισμός υπάρχει, αλλά είναι διεθνής ανταγωνισμός επί ελληνικού εδάφους. Και η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση συμπιέζεται σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Για πες μας τώρα για το ΕΒΕΑ. Τι ζητάει το ΕΒΕΑ, που έχει εκλογές μπροστά το ΕΒΕΑ, Μάλιστα. Ακριβώς. Έχει εκλογές μπροστά το ΕΒΕΑ και δίνει ένα υπόμνημα το ΕΒΕΑ προς τον Πρωθυπουργό.
εν ώψη ΔΕΘ μάλιστα, αλλά και στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Και τι λέει επιγραμματικά? Ένα, έχουν γίνει, λέει, κάποια βήματα στο οικονομικό περιβάλλον που καταγράφει τη θετική εξέλιξη όπου την έχει διαπιστώσει. Αλλά τι τονίζει? Όχι στον εφησυχασμό από αυτά τα όποια θετικά βήματα που έχουν γίνει, και απαιτεί ανάπτυξη η οποία θα είναι δυναμική, συνεκτική, στηριγμένη σε ισχυρές και υγιείς βάσεις και θα μπορεί να συμπεριλάβει μεγάλο μέρος και επιχειρήσεων και πολιτών. Διότι δεν αρκεί να ευημερούν οι λίγοι και οι πολλοί να πλήττονται και να δυστυχούν. Διότι αυτό δεν είναι μοντέλο οικονομικής ευρωπαϊκής χώρας ή χώρας δυτικού προτύπου. Είναι τριτοκοσμικής χώρας. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα τέτοιο πρότυπο, διότι δεν το αντέχουν και δεν μπορούν να το αφομοιώσουν ούτε οι πολίτες, αλλά ούτε και η υπάρχουσα οικονομική κάστα, δομή, τέλος πάντων, που υπάρχει. Και μεγάλο ζητούμενο οι επενδύσεις. Και εδώ να πούμε ότι και μάλιστα επενδύσεις οι οποίες θα είναι αυτό που λέμε παραγωγικές, δηλαδή θα στραφούν και θα γίνουν σε παραγωγικούς τομείς της χώρας. Δυστυχώς, τα στοιχεία αναφορικά με τις επενδύσεις, περιμένουμε το Σεπτέμβρη να έχουμε τα καινούργια στοιχεία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, για το δίκτυο των επενδύσεων. Μέχρι τώρα τα νούμερα είναι αποκαρδιωτικά. Δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης του 15% που είχε δώσει η κυβέρνηση όταν κατήρτιζε τον προϋπολογισμό του 2024, που ήταν και το μεγάλο στοίχημα. Είμαστε, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2024, καταγράφηκε μόλις 2,9% αύξηση επενδύσεων, πολύ 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 χαμηλότερη από το συνολικό ποσοστό αύξηση επενδύσεων του 2023, που είχε διαμορφωθεί στο 7,1% και πολύ πολύ μακριά από τον στόχο του 15%. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, εντάξει? Βέβαια. Τρύπα, κενό. Τεράστιο. Που αντιστοιχεί σε δις, okay, τα οποία είναι πολλά. Πώς θα βρεθούν? Με δεδομένο μάλιστα ότι και οι εξαγωγές μας συμπιέζονται και η κατανάλωση πλήττεται, που αντιπροσωπεύει το 70% αυτή τη στιγμή του ΑΕΠ. Δεν το ξέρουμε, θα δούμε τι μέλη γενέσαι προς το τέλος του έτους. Λοιπόν, το ΕΒΑ επιγραμματικά είναι 27 σελίδες όλο το υπόμνημα. Ένα πάρα πολύ αναλυτικό υπόμνημα, οφείλουμε να πούμε, από την πλευρά της κυρίας Εφρέμουγλου, που είναι μέχρι στιγμής η πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Περιλαμβάνει μέσα τις προτεραιότητες που, όπως είπαμε, είναι επενδύσεις, ψηφιακή μετάβαση, είναι η μεταποίηση, είναι ο τουρισμός, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι η εκπαίδευση, είναι ο δημόσιος τομέας, είναι τα φορολογικά. Είναι ένα πλήθος παραμέτρων και παραγόντων που ανακεφαλαιώνονται, αλλά και αναλύονται με πολύ επιγραμματικό μεν αλλά στοχευμένο τρόπο, και μπορεί πραγματικά να αποτελέσει έναν μπούσουλα οικονομικό, έναν οδηγό για τις πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να νομοθετήσουν με σωστό και παραγωγικό τρόπο προς όφελος της χώρας, αλλά και, επαναλαμβάνουμε, και των πολιτών. Μάλιστα. Και όχι μόνο ορισμένο. Σωστά. Πάμε τώρα στα αμιγώς επιχειρηματικά, Λέτα. Noval Property. Πάμε στα επιμέρους επιχειρηματικά. Noval Properties δίνει εισηγμένη εταιρεία πλέον στο χρηματιστήριο από τον Όμιλο Βιοκάλκο, που μπήκε το καλοκαίρι του 2024. Δίνει την επενδυτική της δυναμική, που είναι πολύ πολύ αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Είναι περίπου στα 609 εκατομμύρια ευρώ η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Noval Property, από αυξημένη τουλάχιστον κατά 7%, κατά 38 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Και όπως τονίζει η εταιρεία, δίνεται έμφαση, θα συνεχιστεί αυτή η επενδυτική ανάπτυξη και η περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της σε σύγχρονα και υψηλής ποιότητας αλλά και περιβαλλοντικά βιώσιμα κτίρια. Είναι μια τάση που τη βλέπουμε αρκετά έντονα στο real estate και φαίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση προσπαθεί τουλάχιστον να ανταποκριθεί και η συγκεκριμένη εταιρεία.
και να ολοκληρώσουμε τις τρέχουσες επιχειρηματικές ειδήσεις με την πολύ σημαντική και αιωνόβια εταιρεία, ναι, την Austria Card Holdings, την πρώην Form Lycos, για να θυμόμαστε λίγο και το παρελθόν και την ιστορία της. Έχουμε ενισχυμένες λειτουργικές συνέργειες και βελτιωμένο νομίγμα πωλήσεων που επιτρέπει στη διοίκηση της εταιρείας να κάνει αναθεώρηση όλων των εκτιμήσεων που έχει κάνει για το σύνολο του 2024 προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει αύξηση τζίρου κατά 10% και αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA συνολικά για το 2024 κατά 12%. Στο εξάμηνο τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 192 εκατομμύρια ευρώ και στηρίχθηκαν στον τετραπλασιασμό των εσόδων του τομέα τεχνολογιών ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και διαχείρισης κύκλου ζωής εγγράφων. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη και στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και στο χρηματιστήριο της Βιέννης, ναι, και τονίζω ότι έχει πετύχει ένα βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων που αυτό την οδήγησε σε σημαντική αύξηση και του μεικτού κέρδου της αλλά και της καθαρής κερδοφορίας. Είχε κατεβεί και στο διαγωνισμό με τις ταυτότητες, να πούμε. Είναι και αυτή η οποία τυπώνει λογαριασμούς σε πολλές ΔΕΚΟ. Και βέβαια ο Νίκος Λύκος, η δεύτερη γενιά που έχει την εταιρεία, είναι μόνιμος κάτοικος πλέον Ελβετίας, έτσι. Δεν μένει στην Αθήνα, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, η δερσόρα της εταιρείας είναι διεθνής και η οποία πραγματικά αναπτύσσεται, η Austria Card. Λοιπόν, Λέτα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα επιστρέφεις κανονικά στην ώρα σου στην εκπομπή που βγαίνεις κάθε μέρα με την Μαρία Σμιλίδου και τον Παύλο Πανταζόπουλο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Και θα τα πούμε. Ήταν εξαιρετική. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Λέτα.